τουρίστας Έλληνας ήρθε φέτος στην Κρήτη. Όχι. Εντάξει, όλα αυτά που γίνονται, πώς έρθει τουρίστας Έλληνας. Δυστυχώς οι παραλίες έχουν γεμίσει τάπερ. Όταν λέμε παραλίες, όλες οι παραλίες. Και της Κρήτης και επώνυμες παραλίες. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα καράβια πιστεύω έρχονταν άδεια. Και αν ερχότανε, ερχόταν από τους κριτικούς που μένουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πηγαίναν στα χωριά τους. Τα μικρά ξενοδοχεία δεν πιστεύουν να δουλέψουν. Ούτε δουλέψανε. Το κέντρο της Κρήτης το ίδιο. Δεν δούλεψε καθόλου. Εντάξει, η κρίση, ο φόβος, φόβος της κρίσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι φτωχύναμε. Αλλά ο φόβος σου κάνει, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Και αυτοί που ήρθαν και μείνανε λιγότερο και φιλοξενηθήκανε, πρόσεχε, αυτό είναι μεγάλο βάρος. Και φιλοξενηθήκανε και εξοδέψαν πολύ λιγότερα. Όταν λέμε εξοδέψαν λιγότερο, λιγότερο. Όταν αυτό που είπα πιο μπροστά, τα τάπερ στην παραλία πηγαίνανε και ερχότανε. Εμένα μου θυμίσανε όταν ήμουν παιδί και πηγαίναμε στις παραλίες εκεί πάνω στο νομό Σερών. Μια είχαμε φυσικά. Με τα τάπερ, με τα καρπούζια, με τα πεπόνια. Αυτά κάναμε. Αυτά ήρθαν πάλι στην Ελλάδα. Όχι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η πτώση είναι τεράστια. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια ρίχνοντας τις τιμές με ειδικές προσφορές, αλλά και πάλι υπάρχει πτώση, μεγάλη πτώση. Ο κόσμος πλέον φοβάται, έχει ανασφάλειες, τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγάλα όπως γνωρίζετε και είναι θέμα πλέον. Ναι, φέτο πάρα πολλοί κόσμος έμεινε Κρήτη, διακοπές στην Κρήτη, πηγαίνοντας προς Χανιά ή προς Ιτία. Ελλάδα ζήτησε αρκετός κόσμος, είναι πολύ καλό αυτό. Είμαστε υπέρ του ελληνικού τουρισμού, να μένουμε στην Ελλάδα, να ξοδεύουμε για την Ελλάδα και πιστεύω ότι πρέπει στο μέλλον να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Βεβαίως έχουν μειώσει διανυκτερεύσεις, έχουμε μείωση. Προσπαθούν και τα ξενοδοχεία δίνοντάς μας προσφορές. Πιέζουμε και εμείς αγραφεία να μας δώσουν καλύτερες τιμές. Ήδη υπάρχουν δύο πλοία στην Κρήτη της Λούις, όπως γνωρίζετε, η οποία μας έδωσε μια καλή προσφορά για οικογένειες, δίνοντας μόνο πολύ μικρό ποσό για τα παιδιά μέχρι 18 ετών. Και επίσης η Κώστα για πρώτη φορά που ήρθε από Κρήτη μας έδωσε πολύ ειδικές προσφορές για Έλληνες σε σχέση με αυτά που πουλάνε στους ξένους. Έλληνες έρχονται, αυτοί που μπορούν ψωνίζουν, αυτοί που δεν μπορούν και το 1 ευρώ τους φαίνονται ακριβό. Δυστυχώς φέτος έχουμε το 80% μείωση του ελληνικού τουρισμού. Δεν έχει Έλληνες τουρίστες. Πολλοί Ισπάνοι, Αμερικοί, Κύπροι που έρχονται. Από πάνω, πάρα πολύ. Πάρα πολύ μειωμένοι φέτος. Δυστυχώς, είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Τώρα μας έρχονται και τα χαράτια και μας έρχονται και τα άστα. Η πολύ, πολύ, πολύ δραματική κατάσταση φέτος. Τι να κάνουμε. Δηλαδή και αυτοί που μπαίνουν στο μαγαζί Έλληνες. Και αυτοί που μπαίνουν, τους λες 1,5 ευρώ το μαγνητάκι και σου λέει να πάρω 2 με 2 ευρώ. Τους λες 3 ευρώ το χαλάκι, λέει να πάρω 2 με 4 ευρώ. Κατάλαβες. Ενώ το χαλάκι έχει 1,60 αγορά, σε ΦΠΑ πουλάμε 3 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Δεν, αυτό, εδώ εγώ πουλάω τιμές μέσα στο μαγαζί, έχω 30 χρόνια. 30 χρονών τιμές έχω μέσα εδώ. Δυστυχώς οι Έλληνες ήταν φέτος άφαντοι, εξαφανιστήκανε. Ήταν οι τουρίστες που γέμιζαν τα κενά από άλλες σεζόν, προηγούμενες σεζόν. Φέτος ούτε καν που παρουσιάστηκαν, ούτε καν που τους είδαμε. Δυστυχώς. Αλλά είναι λυπηρό για μας, διότι ο Έλληνας άρχισε να περνάει μια πολύ δύσκολη ζωή. Με τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε στη χώρα, όχι μόνο τουρίστες δεν θα τους βλέπουμε, αλλά σιγά σιγά εξαφανίζονται και από την πατρίδα μας και αρχίζουν και πάνε στο εξωτερικό για να ζητήσουν άλλες ευκαιρίες. Φαντάζομαι ότι και αυτοί που ήρθαν και μείναν λιγότερο και ξόδεψαν λιγότερο, έτσι. Μα δεν είδαμε εμείς φέτος εδώ Έλληνες καθόλου. Καθόλου. Ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων επισκεπτών πιστεύω ότι επισκέφτηκαν τα Χανιά, όχι το Ηράκλειο.
Οικονομικά κοιτάζουν να περάσουν ίσα ίσα, να, να φάνε κάτι για να περάσουν τη μέρα τους, να περάσουν την ώρα τους. Περιορισμένοι δηλαδή, είναι... Όχι λίγο, πολύ. 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 Πολύ περιορισμένοι, και το κρασί που πίνουν το κάνουν νερό για να κερδίσουν κάτι παραπάνω. Ναι, έχουμε. 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 Όχι το ποσοστό το παλιό, έχουμε. Ήρθε πολύ κόσμο, ήρθε πολύς κόσμος. Πέρασε από το μαγαζί, πέρασε, ναι. Είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, είναι πιο συγκρατημένη, είναι πιο σφιχτή. Πιο προσεκτική θα λέγα εγώ, πιο απαιτητική. Σίγουρα. Ξοδεύουν το ίδιο. Πιο προσεκτική είπαμε. Δεν προσέχουν αυτό που θα πάρουν. Το προσέχουν πάρα πολύ. Το προσέχουν και θέλουν, μάλιστα μπορώ να πω πως ο Έλληνας καταναλωτής έχει μια απαίτηση παραπάνω από αυτά που θα πληρώσει. Καταλαβες. Ζητάει το παραπάνω. Δηλαδή, του αρέσει το κέρασμα. Φοβερά. Του αρέσει το κέρασμα. Δηλαδή, θέλει να μπει στο μαγαζί και να... Κάτι να αρπάξει. Όχι να αρπάξει, κάτι να πάρει όμως. Κάτι να του δώσει ο ταβερνιάρης. Κάτι να του δώσει παραπάνω στο σέρβις, στο σερβιτόρος. Παραπάνω μερίδα. Έχει γίνει πιο απαιτητικός. Μπαίνει στην κουζίνα, κοιτάζει το ψάρι. Παλιά δεν το έκανε. Βάλε μου να φάω και ό,τι να είναι. Τώρα επίσης, έχω παρατηρήσει, επειδή είμαστε μια σειρά μαγαζιών εδώ πέρα στη... Μπορεί να κάνει ό,τι έκανε παλιά και ο ξένος, ο τουρίστας που πήγαινε και κοίταζε τον κατάλογο του μιανού και του αλλού. Συν πληροφορείται ή από τη ρεσεψιόν που είναι ή από τις φίλους που έχει, από τις γνωριμίες, πού θα φάει.